Μακεδονία με τα Σκόπια, προκειμένου να δοθεί σε ένα θέμα σοβαρό που για δεκαετίες θα απασχολεί αυτούς και εμάς. Είχαμε, αν θυμάμαι καλά, στις 24 Ιανουαρίου, ως Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε πάρει μια απόφαση εδώ, είχαμε ζητήσει πάλι τότε το ίδιο θέμα και σύμφωνα με αυτά που είχαμε, με την απόφαση που είχαμε πάρει, είχαμε πει ότι εμείς δεν συμφωνούμε να δοθεί το όνομα ούτε ως συνθετικός προδιορισμός το όνομα σε αυτή τη χώρα που να περιέχει και λέξη Μακεδονία, ούτε ως γεωγραφικός προδιορισμός, ούτε ως άλλο προδιορισμό. Παρ' όλα αυτά αυτό έγινε. Εγώ δεν μιλάω, δεν κάνω εξωτερική τώρα, μιλάω όμως ως Έλληνας πολίτης και ως αυτοδιοικητικός. Τα στοιχεία που δώσαμε σε αυτή τη συμφωνία και το όνομα και γλωσσικό προσδιορισμό και εθνική ταυτότητα είναι στοιχεία που έχουν, είναι μοναδικά στοιχεία και έχουν να κάνουν, έχουν σχέση με την ιστορία της Ελλάδας. Μπορεί οι κάτοικοι αυτής της χώρας να ζουν σε μια περιοχή που κατά κάποιους είναι η γεωγραφική περιοχή και αποκαλείται Μακεδονία του Βορρά, αλλά δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι κάτοικοι με τα στοιχεία της ιστορίας μας και με την πολιτική και πολιτιστική μας ταυτότητα. Θα πρέπει λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να επαναβεβαιώσουμε αυτή την απόφαση που είχαμε πάρει με τα νέα δεδομένα, γιατί τότε μιλούσαμε να μην γίνει καμία συμφωνία κλπ. Αν θέλετε μπορείτε να τη δείτε πάλι, υπάρχουν νέα δεδομένα. Να επαναβεβαιώσουμε λοιπόν αυτή την απόφαση και να στείλουμε αυτό το ψήφισμα και στον Πρωθυπουργό και σε όλους τους βουλευτές και στον Υπουργείο Εξωτερικών.